Τώρα για πες μου, πώς θα διαλέξουμε σωστά λάστιχα για να μην χρονάει εκεί. Είναι σημαντικό να βάλεις πως το λάστιχο. Δηλαδή, άμα κάνω ταξίδι, θέλει διαφορετικά λάστιχα, άμα πηγαίνω μικρές διαδρομές λίγο πιο γρήγορα. Θέλει, ας πούμε, με μεγαλύτερη κορώνα, για να μπορεί να στρίβει πιο εύκολα. Να είναι και λίγο πιο μαλακό. Στο ταξίδι, θες πιο τουριστικό λάστιχο. Πιο πλατή είναι αυτό, είναι λίγο πιο πλατή, ενώ δεν είναι τόσο πότομη κορώνα. Και τρώγεται και λίγο πιο δύσκολα. Χρήσουμε από εδώ ή πάμε μια αριστερά, μα είναι. Κάτω και μετά να γυρίσουμε. Ναι. Τώρα, αυτά τα λάστιχα που είναι, ας πούμε, για αγωνιστική χρήση έχουν νόημα σε ένα γυμνό μηχανάκι, ακόμη σε ένα σούπερ σπορτ μηχανάκι. Για χρήση στον δρόμο. Δύσκολα. Γιατί δεν θα μπορεί να πιάσει θερμοκρασίε, έτσι δεν είναι. Και έχουν νομίζω και λίγο διαφορετική συμπεριφορά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, άμα ζεσταθούν, θα βεντουζάρουν πολύ πιο πολύ από ότι ένα φυσιολογικό λάστιχο. Είδα τον. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τώρα ανάλογα με τις εταιρείες υπάρχουν διαφορές. Εσύ τώρα φοράς με τζελέρ. Είσαι ευχαριστημένος. Τρώγονται λίγο πιο εύκολα απ' τα άλλα από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, δεν είναι. Είναι σχετικά γρήγορα. Κοίταξε να σου πω, εγώ θα μου πεις μπορεί να φταίει και ο τύπος, ότι δεν είχα βάλει τα μπάτλαξ που είχα βάλει τα Bridgestone στο προηγούμενο. Βγάζανε χιλιόμετρα, αλλά αργούσανε να ζεσταθούνε. Και γενικά το μηχανάκι ήταν λίγο δύσκολο στην αλλαγή κατεύθυνσης. Δηλαδή ήταν πιο τουριστικά τα λάστιχα. Τώρα σε αυτό είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Φοράω τα Pirelli τα Ross τα 2. Θα μπορούσα να βάλω και τα 3 να είναι πιο σύγχρονα, αλλά τρώγονται εύκολα σχετικά. Άμα κάνεις δηλαδή και μεγάλες διαδρομές. Αλλά το λάστιχο δεν στέλνεται πολύ εύκολα. Έχει αρκετά καλή κόρανα, δηλαδή αλλάζει πιο γρήγορα από άλλα λάστιχα κατεύθυνση. Θεωρώ ότι και ένα μέτριο ναυάτι είναι καλό λάστιχο και σχετικά προσιτό σε τιμή. Εντάξει, γιατί θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ανάλογα και την τσέπη του καθενός. Κάνει εντύπωση που η Pirelli δεν έχει σταματήσει, γιατί έχουν βγει τα 3 και τα 4, αλλά το 2 συνεχίζει και παράγεται. Νομίζω ότι είναι μηχανάκια που δεν μπορούν να πάνε στο 3 ή στο 4. Οπότε αναγκαστικά. Και ίσως θέλει να έχει ένα πιο φθηνό λάστιχο, γιατί το 3 έχει μεγάλη οικονομική διαφορά από το 2. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά, νομίζω είναι ένα κατσουστάρικο. Οπότε πιστεύεις είναι μια χρυσή τομή ανάμεσα σε τουριστικό και κράτημα. Ναι, νομίζω ναι. Για ένα μέτριο ναυάτι, ναι. Καλύτερα από τουριστικό ή λίγο χειρότερο από ένα πιο... Εγώ σου λέω, είναι πολύ σημαντικό να πριν πάρει ένα λάστιχο, να αποφασίσει η χρήση να κάνει το μηχανάκι σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει.
Δηλαδή, αν πας να βάλεις ένα τουριστικό λάστιχο, ενώ δεν κάνεις ταξίδια μεγάλα, ποιο το νόημα. Ποιο το νόημα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ή να πάρω ένα λάστιχο το οποίο είναι αρκετά μαλακό, με μεγάλη κορώνα, με απότομη θέλω να πω κορώνα. Να το βάλω σε ένα μηχανάκι που σε οποιοδήποτε μηχανάκι, στο γυμνό μου, στο σκυφτό μου, σε οποιοδήποτε. Ενώ το έχω το μηχανάκι για να πηγαίνω, ας πούμε, λίγο πιο στριφτερές διαδρομές, ενώ το έχω να τα πηγαίνω μακριά ταξίδια, το λάστιχο δεν το φάω. Στα πρώτα δύο ταξίδια δεν το φάω. Θα το καταστρέψω. Έτσι δεν είναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να διαλέξουμε τι. Τι θέλουμε. Τώρα νομίζω πάνω κάτω όλες οι εταιρείες νομίζω κινούνται πάνω κάτω στα ίδια στάνταρ, δεν έχει τρομερές διαφορές. Ναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι άμα κολλήσεις με ένα λάστιο και σε βολέψει και μην αλλάξεις εύκολα. Μην... Γιατί μπορεί στο ίντερνετ που όλοι ρωτάνε, ας πούμε για παράδειγμα στο Facebook που λέει τι να πάρω, τι να πάρω. Αν σου και αρέσει κάτι, πάρε αυτό που σου και αρέσει, μην αλλάζεις. Δηλαδή μπορεί για μένα να είναι το S21 το καλύτερο, αλλά για σένα να το βάλεις και να είναι το χειρότερο. Να μην σε βολεύεις, δηλαδή είναι και με τον τρόπο που οδηγεί ο καθένας. Και επίσης νομίζω ένα άλλο πράγμα είναι η πίεση του αέρα, πολύ σημαντική. Ανάλογα δηλαδή... Δηλαδή πρέπει να έχει σωστή πίεση, μην το έχεις ούτε με λίγη πίεση. Θέλει να το κάνει. Ούτε πολύ, γιατί μετά θα αρχίσει και να κοπανάει. Και να... Ναι, και να γλιστράει πιο εύκολα, γιατί άμα ζεσταθεί θα ζεσταίνεται πιο εύκολα το λάστιχο. Ιδίως το καλοκαίρι. Νομίζω είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξεις το μηχανάκι σου. Τώρα εσείς αυτό τι φοράς. Δεν είσαι πολύ ευχαριστημένος, έτσι δεν είναι. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι σε προβληματίζει στην οδήγηση κάποιες φορές. Και με πολλά χιλιόμετρα νομίζω ότι έχει ζεσταίνει. Δηλαδή σε διαδρομές που πάμε με 60-70 δεν μπορεί να ζεσταθεί εύκολα το μηχανάκι. Ιδίως στην αρχή σε παρατηρούσα ότι έμενες πολύ πίσω. Ναι. Και εμένα γλιστρούσε, αλλά γλιστρούσε ελεγχόμενο, θέλω να πω, κατάλαβες. Δεν το κάνει έτσι, φεύγει κατευθείαν. Ας πούμε σήμερα που ανεβαίναμε πάνω και στο κατέβασμα, εγώ γλιστρούσα, ένιωθα ότι γλιστράω αρκετά. Ίσως με φοβίζει και η άσφαλτος που είναι... που μοιάζει με γυαλί, μπορεί δηλαδή μόνο οπτικά και να το φοβάμαι, δεν ξέρω. Φυσικά. Και τώρα σε αυτά τα μηχανάκια που δεν έχουμε ABS ή δεν έχουμε αντισπιν, είναι πολύ πιο εύκολο να γλιστρήσεις.
Τώρα δεν έπιανε το last, τότε το άκουσες. Τζόρτζ, εγώ εκεί που θα στρίψει για τον περιφερειακό θα επιστρέψω. Πάμε την παραλαβή. Οκ. Άντε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παραλαβή. Μιλήσουμε.